we want to stop a war. Θέλουμε απλά να σταματήσει ο Πούτιν την βοήθεια του. Η φωνή τους διαπερνά τους στίχους του Προεδρικού. Η έκκληση για βοήθεια αντυχεί στον ουρανό της Λευκωσίας. Τα δάκρυα ενός περήφανου λαού που καταρακώνουν την αξιοπρέπεια του. Είναι εδώ και είναι εκατοντάδες. Η ουκρανική κοινότητα στην Κύπρο ζητά τη στήριξη από την κυπριακή κυβέρνηση και κατ' επέκταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλη η κοινότητα μια αγκαλιά. Προσεύχονται για όσους δοκιμάζονται και τραγουδούν «Η Ουκρανία δεν χάθηκε ακόμη» τον εθνικό ύμνο της χώρας τους. Η ιστορία επαναλαμβάνεται επισημένου στον Α, 48 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή. Οι Κύπροι μας καταλαβαίνουν όσο κανένας άλλος λαός. Αυτό που έγινε στην Κύπρο στις 1974 γίνεται τώρα και στην Ουκρανία. Η Κύπρος πρέπει να υποστηρίξει την Ουκρανία. Στο πλευρό των Ουκρανών και άλλες εθνικότητες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που αισθάνονται τη ρωσική απειλή. We are supporting our brothers and sisters of Ukraine. We feel their pain. We cannot understand that it's happening in the 21st century. Ήρθαμε εδώ Γεωργιανοί, όσοι είμαστε στην Λευκωσία και μπορούσαμε να έρθουμε, να τους πούμε ότι είμαστε μαζί τους, νιώθω το ίδιο πράγμα όσα νιώθα 2008. We are from Ukraine and Kazakhstan, an international family. We are living and working here, but support Ukraine, Kazakhstan and Cyprus. We all support Ukraine. Συντετριμμένοι Ρώσοι που ζουν στην Κύπρο για την απόφαση της χώρας τους να εισβάλλει στην Ουκρανία. Not all Russians support Mr. Putin. Real steps for Cyprus government against Russian Putin. Please. It start to do something. Εκπρόσωπος των διαδηλωτών επέδωσε ψήφισμα στον διευθυντή του γραφείου τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας Ανδρέα Ιωσήφ. Ζητούν να επιβληθεί εμπάρκο στην εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, την δέσμευση ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό και το κλείσιμο λιμένων και αεροδρομίων για ρωσικά πλοία και αεροπλάνα.